Σας καλωσορίζω στη δεύτερη διαδικτυακή ομιλία, ελέω καραντίνας φυσικά, που οργανώνει η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Ένας από τους στόχους της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος είναι το έργο του Κορνάρου να εμπνεύσει τις νέες γενιές όπως είχε εμπνεύσει και τις παλιότερες. Υπάρχουν ικανοί άνθρωποι που στελεχώνουν τη στέγη και δουλεύουν για τους στόχους της. Μικρό δείγμα αποτελεί ο κύκλος ομιλιών που ήδη άρχισε. Με την ευκαιρία, καλώ τον καθένα που θέλει να προσφέρει στα πολιτιστικά δρόμενα της Σιτίας να έρθει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Βέβαια μετά την καραντίνα. Έχουμε ένα ωραίο στέκι, Καζαντζάκι και Βιτσέντζου Κορνάρου γωνία. Στη στεία γεννήθηκε, στη στεία ανεθράφει, στη στεία εκοπίασε για τούτα που σας γράφει. Υποθέτω ότι αυτός ο στίχος μας κάνει περήφανους όλους τους σιτιακούς. Γιατί ο Κορνάρος είναι σπουδαίος και γιατί είναι σπουδαίος, γιατί έγραψε τον Ερωτόκριτο. Πόσα χάνομε που τον ξεχάσαμε μάλλον. Τι συναισθήματα, τι απολαύσεις μας δίνει η ανάγνωση του, η απαγγελία του, το τραγούδισμά του. Ο αναγνώστης του έργου, διαβάζοντάς το, συνομιλεί με τον εαυτό του και το έργο και η απόλαυση έρχεται χωρίς μεσάζοντα. Σε αντίθεση, ο θεατής του έργου, βλέποντάς το, έχει το σκηνοθέτη μεσάζοντα στα συναισθήματα και στις απολαύσεις που εισπράττει από το έργο. Ο σκηνοθέτης Νάσος Ζαγκώτης, σιτιακός, με τη φρεσκάδα και την ανιδιοτέλεια του ερασιτέχνη, ερασιτέχνης, το λέω ερασιτέχνη αφού βιοπορίζεται από την οδοντιατρική, μας έχει δώσει δύο παραστάσεις, δύο σκηνοθετικές απόψεις, δύο φίλτρα, δύο μεγεθυντικούς φακούς για μας. Πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος, απόλαυσε τις παραστάσεις, μεταξύ αυτών και εσείς που ακούτε τώρα. Απόψε έχουμε την τύχη να μας μιλήσει για αυτές τις παραστάσεις. Νάσο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα της Αγίας Εκατερίνης γιορτάζει η πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρουσίαση. Κυρίως όμως ευχαριστώ για την ανιδιοτελή και γενναιόδορη σου προσφορά τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, στην οποία όλοι συμμετέχουμε. Μακάρι να μην απογοητευτείς, μακάρι να έρθουν τα πράγματα όπως τα ονειρεύεσαι και όπως τα ονειρευόμαστε κι εμείς. Θα ξεκινήσω όμως με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να αποχαιρετήσω τη πολύ καλή, την αγαπημένη μου, τη Χάρη τη Ροδουσάκη, την ένα μας το Ερωτόκριτο που μας πρόσφερε απλόχερα τόση πολύ αγάπη και τόση πολύ χαρά μας έδωσε. Υπέροχες αυτές αναμνήσεις δεν θα την αντικαταστήσουν. Θα μας λείπεις. Και μιλάω εκ μέρους όλης της ομάδας. Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος και Ερωτόκριτος, μία παράσταση, δύο προσεγγίσεις. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι που παρακολουθούν αυτή την ομιλία, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής και τη Φιλαρμονική του Δήμου Σιτίας, ανεβάσαμε μία παράσταση Ερωτόκριτου του 2018 και 2019. Βέβαια, η αλήθεια ήταν μία παράσταση, αλλά με δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Ενώ η παράσταση κράτησε την αισθητική της συνολικά, καθώς και το σκηνικό και την υπέροχη μουσική του Γιώργου του Φουρναράκη, άλλαξε τελείως στόχευση μεταξύ αυτών των δύο χρονών. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας τα πούμε λίγο πώς έγιναν συνολικά. Όπως βλέπετε, θεωρήσαμε ότι ήταν τόσο διαφορετικές αυτές οι δύο παραστάσεις που μέχρι και δύο διαφορετικές αφίσες φτιάξαμε για αυτές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αλλά ας τα πάρουμε, είπαμε, τα πράγματα από την αρχή. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα ποίημα πολύστιχο. Είναι 10.012 στίχοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να παρασταθεί σε όλο το μέγεθος. Θα χρειάζεται μια παράσταση 10-11 ωρών. Έχουν γίνει στο παρελθόν παραστάσεις 11 ωρών των δαιμονικών.
μέτρου του, αλλά ωστόσο κάτι τέτοιο εγχείρημα θα ήταν υπερβολικό, όπως καταλαβαίνετε, και ιδιαίτερα τα δεδομένα τα δικά μας. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να μικρύνουμε το κείμενο και να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι άρχισα σιγά σιγά να ψάχνω τις διασκευές που έχουν γίνει, τις απόπειρες που έχουν γίνει. Η Βέρα Υπεράκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής και πάντα πρόθυμη να πραγματοποιεί όλες μας τις επιθυμίες, βρήκε κατευθείαν την πρώτη διασκευή που έχει γίνει στην Ελλάδα για το θέατρο του Συναδεινού το 1929 για το θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Η διασκευή βέβαια αυτή ήταν ακατάλληλη, γιατί ο Συναδεινός είχε αλλάξει αρκετά τη γλώσσα προκειμένου να γίνει το κείμενο πιο εύληπτο για το αθηναϊκό κοινό. Έτσι κι αλλιώς όμως διαπίστωσα ότι ο κάθε σκηνοθέτης έκανε τη δική του διασκευή προκειμένου να έχει και την προσωπική του στόχευση, να έχει την προσωπική του ματιά, και έτσι αποπειράθηκα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Στην προσπάθειά μου αυτή ξεκίνησα να διαβάζω το κείμενο. Οι εκδόσεις που χρησιμοποίησα ήταν αυτές του Στέφανου Ξανθοδίδη και του Στυλιανού Αλεξίου, και κυρίως βέβαια χρησιμοποίησα αυτή του Στυλιανού Αλεξίου για να επιλέξω τα αποσπάσματα. Σε αυτή μου την προσπάθεια με βοήθησε πάρα πολύ και το συνιστώ σε όλους όσοι έχουν στο σκοπό στο μέλλον να ασχοληθούν με κάποιο τρόπο με τον Ερωτόκριτο. Ένα καταπληκτικό CD που έχει βγει από την Δία Φιλιππίδης και τον David Holton, του δίσκου Τα Γυρίσματα ονομάζεται, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις copy-paste μεγάλα κομμάτια κειμένου, καθώς επίσης και να, με τους συγκριτικούς πίνακες τους οποίους έχει, να μπορείς να ψάχνεις λέξεις, φράσεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις τις σελίδες μπρος και πίσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια αυτό. Όταν ξεκινάς να κάνεις μια διασκευή, αρχίζεις να ρωτήσεις, ωραία, ποια είναι τα βασικά θέματα του έργου, ποιοι είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες, όπως τους λέμε καμιά φορά στο θέατρο. Ο David Holton έχει πει πάρα πολύ εύστοχα ότι οι βασικοί θεματικοί άξονες του έργου αναπτύσσονται πλήρως στους 10 πρώτους στίχους. Είναι δηλαδή του κύκλου Τα Γυρίσματα, Τα Παιχνίδια της Μοίρας, Τον Αρμάτο Οι Ταραχές, Ο Πόλεμος, του Έρωτα Εμπόρεση, καλά, και αυτό κι αν είναι κεντρικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και της Φιλιάς Η Χάρη. Ωστόσο όμως, ένιωθα ότι εντάξει, αυτά είναι τα προφανή. Έκανα λοιπόν πολλές συζητήσεις, διάβασα μελέτες και διαπίστωσα ότι για τον κάθε άνθρωπο που είχε ασχοληθεί έτσι σε βάθος τον Ερωτόκριτο, υπήρχε μια άλλη οπτική. Ο κάθε άνθρωπος είχε φτιάξει ένα προσωπικό Ερωτόκριτο, ένα ατομικό Ερωτόκριτο, για τον οποίο μιλούσε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Και τελικά αυτό είναι τα σπουδαία έργα τέχνης. Τέχνης δεν είναι μόνο διαχρονικά και δεν αφορούν μόνο όλο τον κόσμο, αλλά αφορούν τον καθέναν από εμάς προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος πάντων, ψάχνοντας διάφορα, έφτασα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη ότι ο Βιτσέντος Κορνάρος, καθώς και συνολικά οι λόγοι και της εποχής, είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ βαθιά από τον νεοπλατωνισμό. Αναφέρω το κεφάλαιο για αυτό το θέμα στην ποιητική πρόσληψη του Ερωτόκριτου του Στέφανου Κακλαμάνη. Έχει γράψει ένα κεφάλαιο ολόκληρο Ειρήνη Παπαδάκη για αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον νεοπλατωνισμό. Απλώς ας πούμε ότι αυτό που περιγράφει πάνω κάτω είναι τη μυστικιστική, τη διανοητική, ας το πούμε έτσι, ένωση της ψυχής με ανώτερες υποστάσεις, ας πούμε με την αρετή, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ και πού το πάω. Έτσι λοιπόν ο David Holton σε κάποια στιγμή περιγράφει ότι ο Ερωτόκριτος είναι η ψυχή που αγωνίζεται να κατακτήσει την αρετή. Είναι η ψυχή η οποία χρειάζεται την αρετή προκειμένου να ολοκληρωθεί. Και αν λάβουμε φυσικά υπόψη μας ότι ο Ερωτόκριτος γίνεται και ένας βασιλιάς, σοφός βασιλιάς, ο οποίος βασιλεύει με συνέπεια και με φρόνηση, καταλαβαίνουμε ότι αυτού του είδους η ανάγνωση θα μπορούσε να έχει και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πολιτικές προεκτάσεις και φυσικά επίκαιρες. Στη σκεφαλή της γουραφιά του νου του Διωματάρη ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι. Αυτό το δύστιχο υπάρχει στο δεύτερο μέρος κατά την παρουσίαση των πολεμιστών και περιγράφει το σύμβολο του Ερωτόκριτου. Κατά την παρουσίαση των πολεμιστών που έρχονται να κονταροχτυπηθούν στην Κιόστρα. Η Κιόστρα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι το μέρος, έτσι το περιγράφει ο Βιτσέντος Κορνάρος, το μέρος όπου συναντιούνται και διαγωνίζονται οι υπότες. Το ψυχάρι είναι ο λίχνος βίστης, είναι η νυχτομεταλλούδα, η οποία δεν έχει καμία άλλη επιλογή από το να πετάξει προς τη φωτιά.
στη φωτιά της αρετής, στην οποία θα καεί ή θα μεγαλουργήσει. Όλο αυτό λοιπόν με επηρέασε πάρα πολύ βαθιά και θεώρησα ότι αυτή έπρεπε να είναι μια ουσιώδη στόχευση τόσο στην θεατρική διασκευή που θα έκανα, όσο και στη σκηνοθετική απόπειρα στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, κατά την επιλογή των στίχων, χρειαζόμαστε περίπου, για να με βάση και άλλες διασκευές που κοίταξα, χρειάζονται περίπου 2.200-2.300 στίχοι, προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική παρουσίαση του κειμένου και να έχουμε μια τέλος πάντων αφηγηματική ροή, ώστε να μην υπάρχουν κενά που αναγκαστικά καλύπτονται μέσω περιλήψεων, που ήταν κάτι που δεν ήθελα να υφίσταται. Ήθελα να υπάρχει μόνο η γλώσσα του Βιτσέντζου Κορνάρου και του ερωτόκριτου του παρούσα στην παράσταση. Έτσι, η επιλογή των στίχων έψαξα και βρήκα, φυσικά με τη βοήθεια των συγκριτικών πινάκων που σας είπα πριν, στίχους που μιλούσαν για αέρα, για πτήση, για φτερά, για πουλιά, για το ψυχάρι, βέβαια και για τη φωτιά. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά τώρα που σας το λέω και δείξτε μια δεύτερη ματιά στο κείμενο, θα δείτε ότι είναι γεμάτο από τέτοιες αναφορές. Είναι γεμάτο. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Κάθε δεύτερο στίχος παρουσιάζονται τέτοιου είδους παρομοιώσεις ή μεταφορές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν το είχα και εγώ καταλάβει μέχρι που άρχισα να το ψάχνω. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οδηγήθηκα στην τελική διασκευή. Στην τελική διασκευή και βέβαια μετά στη συνέχεια προχώρησαμε με τη σκηνοθεσία. Υπήρχαν αρκετά πράγματα τα οποία χρησιμοποίησα προκειμένου να προβάλλω αυτό το ζήτημα. Η πεταλούδα ήταν βασικά αρκετά κομβικό στην παράστασή μας. Εδώ βλέπετε την αριστερά, την Κακουράκη, να φωτίζει μια χάρτινη πεταλούδα που την κρατούσε στο μεγαλύτερο μέρος της παράστασης, την οποία την έκαψε κιόλας σε κάποια στιγμή. Και ουσιαστικά φτιάξαμε και ένα καινούριο ρόλο. Ήταν το ψυχάρι. Δώσαμε δηλαδή σώμα ηθοποιού και συγκεκριμένα της Μαρίας Σταυρακάκη, η οποία δημιούργησε μαζί μου αυτό το ρόλο, στην ψυχή του ερωτόκριτου. Σωματοποιήσαμε την ψυχή του προκειμένου να δείξουμε στους θεατές ότι ήταν δίπλα του, ότι τον συνόδευε, ότι συχνά συμμετείχε στις μάχες του και βέβαια γινόταν στα χέρια του το μουσικό εκείνο όργανο, το λαούτο του, που έπαιζε γλυκά, γλυκιά, γλυκιά, όπως λέει και ο Κορνάρος, κάτω από το παραθύρι της αρετούσας. Ωστόσο, η προσπάθεια η οποία κάναμε συνολικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι ηθοποιοί και εγώ ακόμη είχαμε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις στο κείμενο. Η Ρένε Λατζανάκη μας βοήθησε πολύ στην ερμηνεία. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολο ένα τόσο υπέροχο κείμενο, βέβαια, να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στο κοινό. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για ένα ποιητικό έργο, ένα έργο που αναγνώστης του έχει το περιθώριο να επιστρέφει ξανά και ξανά με το δικό του ρυθμό. Εμείς έχουμε μόνο μια ευκαιρία στο θέατρο. Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο όλο αυτό το πράγμα να μετακινηθεί προς τον κόσμο και αυτή ήταν η μεγάλη μου αγωνία. Και ομολογώ ότι εκεί πάνω σε αυτό το κομμάτι προσπάθησα πάρα πολύ. Με δύο τρόπους το κάναμε αυτό, υπονομεύοντας το 15 σύλλαβο, ούτως ώστε να μην κουραστεί ο κόσμος από τη συνεχή ρυθμική επανάληψη των στίχων, όπως επίσης και προσπαθώντας να βάλουμε τους αφηγητές μας, τους ηθοποιούς μας, να είναι ο εαυτός τους κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Να αφηγούνται την υπέροχη αυτή ιστορία, στην παράξενη αυτή για εκείνους γλώσσα, με έναν τρόπο σαν να λένε μια ιστορία σε ένα καφέ με ένα φίλο τους. Αυτό πρέπει να πω ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και εργώδης διαδικασία στην οποία προσπαθήσαμε όλοι πάρα πολύ και πιστεύω ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Τα καταφέραμε. Νομίζω ότι καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να περάσουμε, να κατεβάσουμε το κείμενο στο κοινό. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί δεν ήταν καθόλου μικρή προσπάθεια και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη φοβερή μου ομάδα, οι οποίοι δούλεψαν τόσο σκληρά. Ωστόσο, θα μου πείτε, δεν υπήρχαν προβλήματα? Πάρα πολλά. Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, ήταν, και επειδή μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε δηλαδή για τη στόχευση μιας θεατρικής παράστασης, ακριβώς σε αυτή τη στόχευση. Ο ρόλος, δηλαδή, του ψυχαριού, η ενσωμάτωση της πεταλούδας, όπως και να, δεν έγινε κατανοητός από το κοινό, ήταν κάπως ελλιπής, ήταν κάπως προβληματικός. Και αυτό ακριβώς ονειρευόμουν να λύσω στην παράσταση του 2019. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν βέβαια
Και κάτι όμως που δεν άκουσα γι' αυτό, έτσι, δεν δέχτηκα γι' αυτό αρνητική κριτική, αλλά ένιωθα ότι δεν υπάρχει ισχυρή ψυχολογική συσχέτιση μεταξύ του ερωτόκοπτου και της αρετούσας, παρά τις ειλικρινείς και εργώδεις προσπάθειες των δύο ηθοποιών, και του Στέλη του Κακουράκη και της Ελπίδας της Χατζηδάκη. Αλλά την απάντηση γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα θα σας την πω στη συνέχεια, την κατάλαβα μετά. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προετοιμασία για την καινούργια παράσταση προκειμένου να λύσουμε αυτά τα πράγματα. Κάναμε πολλά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε αυτά, αλλά ωστόσο κάποια στιγμή μείναμε στη μέση. Γιατί αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πορεία. Και αλλάξαμε πορεία επειδή δυστυχώς η Μαρία Σταυρακάκη, ηθοποιός που είχε συνδιαμορφώσει το ρόλο μαζί μου, ηθοποιός που είχε δυθεί τόσο ψυχολογικά με το ρόλο του ψυχαριού, της ψυχής δηλαδή του ερωτόκριτου, για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να συνεχίσει. Συζητήσαμε πολύ, κατανοήσαμε πως δεν υπήρχε άλλη λύση από το να σταματήσει, να σταματήσει η συμμετοχή της δυστυχώς. Και έτσι φτάσαμε σε ένα μικρό αδιέξοδο, στο οποίο ομολογουμένως, αν δεν είχα τη στήριξη, όπως σας είπα, αυτής της φοβερής ομάδας που ήθελε οπωσδήποτε να συνεχίσει έτσι, και να κολυμπάει έτσι, στη βαθιά και μεγάλη θάλασσα του ερωτόκριτου, μπορεί και να σταματούσαμε. Όμως συνεχίσαμε και σκέφτηκα, παρότι πέρασε από το μυαλό μου να γίνει μια πιθανή αντικατάσταση, εν τούτης θεώρησα πως κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα, αφού είχε τόσο πολύ δεθεί ψυχικά με το κείμενο η Μαρία, που οτιδήποτε θα την αντικαταστούσε θα ήταν κάτι ψεύτικο. Έτσι λοιπόν, θυμήθηκα, ψάχνοντας λοιπόν να δω πώς θα το αλλάξω όλο αυτό, θυμήθηκα μια από αυτές τις συζητήσεις που είπα προσωπικούς ερωτόκριτους που είχα κάνει και με τον, Αντώνη, τον Ανιψητάκη. Μου λέει, το σημαντικότερο άφησες έξω από την παράσταση. Το σημαντικότερο, την ένα που μιλάει στην αρετούσα για το αυτεξούσιο. Τι είναι αυτό, τι είναι το αυτεξούσιο. Η αρετούσα βλέπει ένα όνειρο. Μετά που φεύγει ο ερωτόκριτος στην εξορία, βλέπει ένα πολύ δυσίωνο όνειρο, όπου πνίγεται σε ένα ποτάμι, τελευταία στιγμή διασώζεται, φτάνει στα ρηχά, διασώζεται από μια φωνή και από κάποιον άγνωστον άνθρωπο. Υπάρχει πολλή φιλολογία για το ποιος είναι αυτός, αλλά δεν αναφέρεται στο κείμενο φυσικά. Και εκεί που βρίσκεται στα ρηχά, είναι σε απόγνωση γιατί δεν ξέρει ποιο δρόμο να ακολουθήσει, δεν ξέρει τι να κάνει. Εκεί πάνω ξυπνάει, το περιγράφει στην ένα της λέγοντάς της ότι αυτό είναι προμήνυμα κακών και εκείνη την αποπέρνει λέγοντάς την και αν τα ονειροφαντάσματα δύναμη είχαν τόση, τίξαζε το φτεξούσιο στον άνθρωπο και η γνώση. Και μιλάει αρκετά πάνω σε αυτό λέγοντάς της πως δεν πρέπει να πιστεύει στη μοίρα και ότι πρέπει να πιστεύει στη δύναμη των ανθρώπων να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Αυτό φυσικά εγώ δεν το έβαλα στην πρώτη παράσταση, όμως σκέφτηκα ότι είχε δίκιο ο Αντώνης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε μια τόσο πρώιμη ιστορική περίοδο αρχές τέτοιες σαν αυτές που άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους τη μοίρα τους ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό και άξιζε σίγουρα τον κόπο να αναφερθεί. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα ότι ωραία, θα το βάλουμε αυτό, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό όμως το πράγμα. Θα πρέπει να αλλάξουμε αρκετά το κείμενο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και με κάποιο τρόπο και έτσι άρχισαμε σιγά σιγά να σχεδιάζουμε το καινούριο έργο. Καταρχάς, ξεκινώντας από την αλλαγή του κειμένου. Είπαμε 2.200-2.300 στίχοι και για να φτιάξουμε μια μεγάλη διάρκεια παράσταση. Δεν μπορούσαμε να το προσθέσουμε και αυτό. Μπορούσαμε όμως να αφαιρέσουμε αρκετά. Αφαιρέσαμε οτιδήποτε σχετιζόταν με το ψυχάρι. Πουλιά, φτερά, οτιδήποτε δεν μας βοηθούσε στην εξέλιξη της πλοκής, φύγανε. Καθώς επίσης και το δεύτερο μέρος. Δεν υπήρχε λόγος να δώσουμε τόσο βάρος στο μέρος της κονταρομαχίας από τη στιγμή που η κονταρομαχία ήταν εκεί που αναδεικνυόταν αυτή η ιδιαίτερη σχέση του ερωτόκριτου και αυτή η συμβολοποίησή του ως ψυχή. Έτσι λοιπόν τα αφαιρέσαμε αυτά και κάναμε έτσι χώρο προκειμένου να εντάξουμε τα καινούρια στοιχεία. Ταυτόχρονα αυτή η αίσθηση του ότι μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους με έκανε να εστιάσω περισσότερο στην ψυχολογική διάσταση των χαρακτήρων και στην ορίμανσή τους μέσα στο έργο. Και έτσι άρχισα να δουλεύω πάρα πολύ. Έπαψα να αντιμετωπίζω τον ερωτόκριτο και την αρετούσα ως
κάποιους ανθρώπους σύμβολα και τους αντιμετώπισα ως πραγματικούς ανθρώπους που οριμάζουν. Και αυτό με βοήθησε στη νέα μου στόχευση και γι' αυτό το και χρησιμοποίησα συγκεκριμένους τρόπους προκειμένου να την επιτύχω, τις οποίες θα σας πω δύο λόγια στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε αρκετές ασκήσεις προκειμένου να ενισχύσουμε τη σωματικότητα των ηθοποιών. Αυτό είναι κάπως πιο εξειδικευμένο και τεχνικό κομμάτι, στο οποίο δεν θα εμβαθύνω πολύ, αλλά και από μόνο το αξίζει μια παρουσίαση, ίσως σε ένα κοινό περισσότερο ειδικό γύρω από το θέατρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, πήραμε κάποιες αποφάσεις αλλάζοντας λίγο τη δομή του έργου, προκειμένου να δείξουμε αυτή την πορεία των χαρακτήρων από τη νεανικότητα, από το να είναι νεαροί και άγουροι, στο να γίνουν όριμοι και να παίρνουν αποφάσεις ζωής ή θανάτου. Μια πρώτη λοιπόν επιλογή ήταν η Γιώστρα, η σκηνή δηλαδή της Κονταρομαχίας, να παρουσιάσει σαν παιχνίδι, σαν κατσατζίρκο. Αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείξαμε ότι ο ερωτόκριτος περνούσε μια διαδικασία εκπαίδευσης και ορίμανσης. Η Γιώστρα ήταν ένα παιχνίδι που τον προετοίμαζε για αυτό που είχε πραγματική αξία, που ήταν η μονομαχία ζωής ή θανάτου με τον Άριστο, όπου το διακύβευμα ήταν η επιβίωσή του, ήταν το βασίλειό του και ήταν φυσικά και ο έρωτάς του. Αυτό λοιπόν η Γιώστρα παρουσιάζοντας το σαν παιχνίδι μου έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσω με τη δραματική ένταση καθώς εξελισσόταν το έργο και κατευθυνόταν προς τη μονομαχία με τον Άριστο. Εδώ επίσης πρέπει να αναφερθώ ότι έκανα και μία λαθροχειρία. Σε ποιο βαθμό επιτρέπονται οι λαθροχειρίες τώρα σε αυτού του είδους την τέχνη δεν ξέρω, είναι θέμα και αυτό ολόκληρης ομιλίας. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος, αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή κάποιες ερωτήσεις. Μετακίνησα το όνειρο της αρετούσας, σας περιέγραψα ότι είναι στο τέταρτο μέρος. Είναι μετά την εξορία του ερωτόκριτου. Τη μετακίνησα πριν από την εξορία του ερωτόκριτου στο τρίτο μέρος. Πριν το τέλος δηλαδή του τρίτου μέρους, όπου ο ερωτόκριτος πάει στο παραθύρι να πει στην αρετούσα τους περίφημους τύπους που τους ξέρετε όλοι ήκουσε στα μαντάτα, ο κύριος σου με εξόρισε στις ξενικιάς στη στράτα. Γιατί το έκανα αυτό? Θεώρησα το όνειρο, καθώς και τις συμβουλές της Νένας, ότι συμμετείχαν σε αυτή την ψυχολογική ορίμανση της αρετούσας, προκειμένου να γίνει εκείνη η αρετούσα που αρνείται να αποχωριστεί τον ερωτό, να πάει να την αποχαιρετήσει και του προτείνει αραβόνα. Του δίνει το δαχτυλίδι. Μια γυναίκα στην ενετοκρατούμενη Κρήτη παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Ήταν πραγματικά πρωτοποριακή αυτή η ιδέα του Βιτσέτζου Κορνάρου και νομίζω ότι χρειαζόταν να και ένιωσα την ανάγκη ότι έπρεπε να επενδύσω πάνω σε αυτό. Πάνω δηλαδή στο ότι αρετούσα παίρνει τα ενία του έργου και κατευθύνει τη δράση της. Αυτό το κάνει αρετούσα σε όλο το έργο. Υπάρχουν μάλιστα. Έπρεπε να λέει εγώ όταν αρετούσα και όχι ερωτόκριτος, αλλά και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Επίσης, η Νένα απουσιάζει από τη σκηνή του Αραβώνα. Η Νένα ήταν παρούσα στην παράσταση του 2018, όπως εξάλλου και στο ποίημα. Στην παράσταση του 2019 απουσιάζει, το ζευγάρι είναι μόνο του. Ένα γεγονός ανήκουστο φυσικά για τα χρηστά ήθη της εποχής. Σε κάθε περίπτωση όμως εξυπηρετούσε αυτό ακριβώς που ήθελα. Να δείξει τους ήρωες που σωριμάζουν, τη γυναίκα αρετούσα, που είναι πια μια γυναίκα και δεν είναι μια άγουρη πριγκυποπούλα, η οποία είναι έτοιμη να πάρει τις αποφάσεις της ζωής της στα χέρια της. Και βέβαια, όπως σας είπα και πριν, η μονομαχία με τον Άριστο γίνεται περισσότερο δραματική, γίνεται πιο αργή, τη συνοθετήσαμε με λιγότερο εντυπωσιακές κινήσεις, προκειμένου να δώσουμε περισσότερο βάθος και να δείξουμε κυρίως την διαφορά από το καλαμπούρι, την πλάκα της Γιώστρας, να δημιουργήσουμε εδώ μια πολύ πιο δραματική συνθήκη. Βεβαίως και το ότι αντιμετώπισε την Γιώστρα ως πανηγύρι ήταν και αυτό μια λαθροχειρία, για να πω και την αλήθεια, διότι δεν το αντιμετωπίζει καθόλου έτσι ο Βιτσέντζος Κορνάρος, όπως ξέρετε. Μάλιστα σκοτώνεται την πρώτη μέρα και ως πυθόλιοντας από τον κριτικό. Δεν ήταν καθόλου λοιπόν για τον Βιτσέντζο Κορνάρο, ήταν πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση η Γιώστρα, αλλά τέλος πάντων εγώ το χρησιμοποίησα αυτό προκειμένου να δείξω την ψυχολογική ορίμανση των ηρών. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτή τη σκηνή. Ο ερωτόκριτος, έχουμε φτάσει στο πέμπτο μέρος, αποκαλύπτεται στην αρετούσα, ξανίζει πρώτα, αποκαλύπτεται στην αρετούσα και
αφού αποκαλύπτεται, μετά δεν γίνεται τίποτα σπουδαίο. Χωρίζουν για να πάνε να ετοιμαστούν, να πάνε στο παλάτι, να αναγγείλουν τους αραβώνες τους κλπ. Όλο αυτό το πράγμα λίγο εμένα μου δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην πρώτη παράσταση και στην πρώτη προσέγγιση. Διότι ένιωθα ότι εκεί έπρεπε να υπάρχει μια κορύφωση, να υπάρξει μια έκρηξη, να γίνει κάτι που βεβαίως ο Κορνάρος δεν το έκανε για το λόγο ότι έπρεπε να διατηρήσει μέχρι τέλους την κοινωνική σύμβαση που απαιτούσε την αρετούσα να παραμείνει αγνή. Έτσι λοιπόν, αφού δημιούργησα την ψυχή του ερωτόκρουτου στην πρώτη παράσταση, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τη Χριστίνα, μια εξαιρετική μουσικό και τραγουδίστρια, έξω την επιθυμία της αρετούσα στη δεύτερη παράσταση, η οποία έτρεξε και φίλησε και αγκάλιασε με πάθος τον ερωτόκρουτο, όπως θα ήθελε πραγματικά με όλη την ψυχή να έκανε η αρετούσα. Και σκέφτηκα ότι αφού τη χρησιμοποίησα εκεί, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσω και σε πάρα πολλά άλλα μέρη, ενισχύοντας το ρόλο της αρετούσας και δημιουργώντας στην ουσία δύο αρετούσες, την άσπρη και τη μαύρη. Από την αρχή λοιπόν έβγαλα την αρετούσα να έρθετε κοντά, τη λευκή αρετούσα, να έρθετε κοντά στη μαύρη και να μοιάζει η μαύρη σαν να είναι η αφύπνιση, η σωματική της, να είναι εκείνο το πράγμα που ξυπνάει μέσα της, που την κάνει να επιθυμεί ερωτικά. Που την κάνει να, να θέλει να ορίσει τη ζωή της, που την κάνει να θέλει να αντιδράσει στην προδιαγεγραμμένη μοίρα της καλής και υπάκουης πριγκυποπούλας. Αυτή η μαύρη αρετούσα την ακολουθούσε μέσα στο έργο, τη λευκή αρετούσα. Και βεβαίως και ο μαύρος ερωτόκριτος, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Ο μαύρος ερωτόκριτος είναι ο ερωτόκριτος που έχει μεταφιεστεί, μάλλον μεταμορφωθεί, αφού πήρε το ελιξίριο, εκείνο μάλλον το φάρμακο από την γύφτισσα, από τη μάγισσα, το οποίο τον μετέτρεψε από ξανθό με μπούκλες νέο, γεμάτο χαρά, δύναμη και ζωντάνια, στο σκοτεινό, μαύρο, καμπούρι, τραυλό, ήρωα, που υπερασπίστηκε το βασίλειό του, που έσωσε το βασιλιά του, που φρόντισε, που κατάκτησε την καρδιά του βασιλιά, που τον όφησε να δεχτεί να γίνει γαμπρός του. Αυτός λοιπόν ο καινούριος, ο μαύρος ερωτόκριτος, είναι ένας ερωτόκριτος που έχει υποστεί την απώλεια, έχει φύγει μακριά από την αγαπημένη του πόλη, έχει φύγει μακριά από την αρετούσα, έχει φύγει μακριά από ό,τι αγαπούσε και ονειρευότανε και έχει έτσι με αυτόν τον τρόπο από παιδί που έδινε κονταρομαχίες και τραγουδούσε κάτω από παράθυρα, έχει γίνει πια ένας άνδρας. Η μαύρη αρετούσα λοιπόν γίνεται και φωνή της Επανάστασης, συνοδεύει, βοηθάει την αρετούσα να μπει στη φυλακή, μπαίνει μόνη της ξέροντας ότι είναι προσωπική της επιλογή και μπαίνοντας στη φυλακή ουσιαστικά απελευθερώνεται για πρώτη φορά, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει πόσο πολύ σοβαρά εννοεί και παίρνει την υπόθεση του αυτεξούσιο, του να ορίζει τον εαυτό της. Όλα αυτά τα είδα μέσα στο έργο μετά την καθοδήγηση και τη βοήθεια βέβαια και του Αντώνη του Ελιπιστάκη και προσπάθησα να τα δείξω και στον κόσμο. Αν με ρωτήσετε για τις δύο παραστάσεις ποια να αγαπώ πιο πολύ, θα σας πω ότι σίγουρα αγαπώ περισσότερο το ότι έγιναν και οι δύο. Θα λυπόμουν λοιπόν, πραγματικά αν δεν είχε συμβεί αυτό. Όπως λέει και ο Ελίτης, αναζήτησα το λευκό ως την ίστατη ένταξη του μαύρου και με αυτό θέλω να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις αν το επιθυμείτε. Πατάτε το χεράκι στο κάτω μέρος της οθόνης σας και εμείς θα συνδεθούμε μαζί σας για να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάλι για που ήσταν μαζί και εύχομαι να δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά σύντομα όταν θα τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Περιμένουμε λίγο. Ναι. Ναι, ακούγομαι. Ναι, Αντώνη, ακούγεσαι. Καλά, με έχει συγκινήσει. Μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνει σήμερα. Δεν είναι τιμή, Αντώνη, έγιναν αυτά. Υπήρξε κάτι από αυτά που είπα που δεν έγινε. Τι θέλω να σου πω, ότι
στη ζωή μου έχω πολλές φορές διατυπώσει απόψεις. Άλλοτε αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία και άλλοτε με πολεμική. Νιώθω συγκινημένος γιατί πρώτη φορά νιώθω μια άποψή μου να κούμπωσε με κάτι πολύ δημιουργικό σαν αυτό το πράγμα που μας προσέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό ήθελα να καταθέσω και να πω ακόμα μια κουβέντα. Θα φανεί υπερβολική, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, αυτές οι δύο παραστάσεις έδειξαν τη Σιτία σαν Χόλιγουν και Τσιντετσιτά. Ήταν μια υπερπαραγωγή για τα δεδομένα μας και την έκανε ένας δόκτορας οδοντογιατρός. Ήταν ο σκηνοθέτης μαζί με τους πολύ άξιους συνεργάτες του, μουσικούς, τον Δημήτρο Τζακαλάκη με τα φοβερά σκηνικά κλπ. Και ηθοποιούς βέβαια. Αυτό το πώς δηλαδή μπορεί να γίνεται μια τόσο ποιοτική δουλειά από κάποιον που κατ' επάγγελμα δεν είναι σκηνοθέτης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μου θύμισε μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον πρέσβη, τον Γενικό Διευθυντή της Προεδρίας της Δημοκρατίας πρόσφατα στη Στέγη, όπου μου έλυσε εμένα προσωπικά αυτή την απορία. Και ο Σεφέρης ήταν διπλωμάτης, αλλά πήρε το Νόμπελ της Ποίησης. Να είσαι καλά, Νάσο, και σε άλλες εξαιρετικές δουλειές. Ευχαριστώ. Τι να πω, Αντώνη, εγώ εσύ με συγκινείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια αυτό ήταν, όπως είπες πολύ σωστά, μια μεγάλη, πολύ συλλογική εργασία από πολλούς ανθρώπους. Τη Βέρα την Περάκη, τον Γιώργο τον Φουρναράκη, τον Δημήτρη τον Τζακαλάκη, όλους τους ηθοποιούς, την Ιωάννα τη Βασιλοπούλου που έκανε τα κουστούμια. Πάρα πολλοί κόσμος δούλεψε, δεν θέλω να συναλέω ονόματα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος, η ορχήστρα όλοι καταπληκτική ένας προς έναν. Και πολύ ωραία παιδιά, κάναμε παρέα σε όλη την Ελλάδα στην περιοδία, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για την εμπειρία αυτή. Μακάρι να ξανατήσει τη ζωή μας κάτι τέτοιο. Υπάρχει επόμενος, υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι. Ναι. Γιώργο. Ναι, Μυρτώ. Γεια σου, Νάσο. Γεια σου, Μυρτώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Έδειξε πραγματικά πόσο μεγάλο είναι το έργο και λαμπρό αυτό που κατάφερες να κάνεις εσύ και όλη η ομάδα μέσα σε δύο χρονιές. Έχω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπες για τη μαύρη και άσπρη αρετούσα και τον ερωτόκριτο αντιστοίχως. Ναι. Σκέφτομαι ότι αυτή η αντίθεση μαύρου και λευκού έχει σίγουρα και κάποιες μοραλιστικές προεκτάσεις, δηλαδή αναπόφευκτα. Ιδίως επειδή ταύτισες, αν κατάλαβα σωστά, τη μαύρη εκδοχή με τη σαρκική επιθυμία. Και έτσι δημιουργεί αυτή τη συνδήλωση του σαρκικού ως κάτι σκοτεινού. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν σκέφτηκες αυτές τις συνδηλώσεις όταν έκανες αυτή την παρέμβαση και ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό? Όχι, η αλήθεια είναι ότι ανησύχησα ότι θα γινόταν αυτή, περισσότερο το είδα ως απειλή ότι θα μπορούσε αυτό να ερμηνευτεί με αυτόν τον τρόπο. Ταύτισα τη μαύρη ρετούσα όχι μόνο με την σαρκική επιθυμία που βέβαια το έκανα, αλλά και με την επαναστατική διάθεση. Όπως είπα, το χρησιμοποίησα κυρίως ως αντίθεση απέναντι στην λευκή, στην άσπηλη αρετούσα που έχει το χρώμα της αγνότητας. Το μαύρο δεν το είδα ως σκοτάδι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η σωματική επιθυμία έχει μια σκοτεινή διάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι ήταν ένα κομμάτι ζωντανό μέσα στην αρετούσα που μεγάλωνε και που την καταλάμβανε με κάποιο τρόπο και την μεταμόρφωνε
προς το καλύτερο. Και το μαύρο ερχόταν ως αντίθεση του άσπρου, όχι ως κάτι το οποίο ήταν ως κάτι κακό ή ως κάτι αρνητικό. Καταλαβαίνω το συσχετισμό του μαύρου μου και ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχα, αλλά περισσότερο έμεινα στην... Ήθελα να φτιάξω μια οπτική αντίθεση χρησιμοποιώντας το μαύρο αυτό χρώμα. Και εξάλλου σου είπα, χρησιμοποίησα και το... Γι' αυτό τέλειωσε και με το στίχο του Ελίτη, ότι αναζήτησα το λευκό ως την πιο ίστατη ένταση του μαύρου. Αλλά ομολογουμένως αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ, ότι ενδεχομένως να εκλαμβανόταν αυτή η επιλογή ως κάτι αρνητικό. Αλλά σίγουρα εγώ δεν είχα τέτοια πρόθεση να το κάνω. Εξάλλου δεν νομίζω ότι φαινόταν και στην παράσταση κάτι τέτοιο, γιατί η μαύρη αρετούσα ήταν όλη την ώρα δίπλα στη λευκή να τη συμπαραστέκεται, να τη στηρίζει κάθε φορά που πήγαινε να λυγίσει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε αυτό το πλαίσιο, άμα το δει κανείς, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει αυτού του είδους την ανάγνωση. Δεν ξέρω ποια παράσταση είδες, αυτή ή την άλλη με το ψυχάρι. Εγώ είδα τη δεύτερη. Αυτή με τη μαύρη αρετούσα είδες. Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ Νάσο, κατατοπιστική για η απάντηση. Και χαίρομαι που ήταν τέτοια. Μινώ. Έλα. Υπέροχος όπως πάντα, τόσες φορές το είδα, τόσα πράγματα δεν είχα καταλάβει και ούτε νομίζω ότι θα τα καταλάβαινα ποτέ. Ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις. Ερώτηση, θα ήθελες να έχεις κάνει και τρίτη χρονιά και αν τα έκανες, τι θα έκανες, θα προσπαθούσες να βάλεις κάτι να συνοψίσεις το ένα και το δεύτερο ή θα έκανες κάποια καινούργια ανάγνωση? Όχι, εγώ αν είχα δυνατότητα να... Καταρχάς δεν είναι... αναφέρθηκε σε αυτό, δεν το κατάλαβες. Εγώ περιέγραψα λίγο τη διαδικασία, τη δημιουργική διαδικασία, που δεν ήταν υποχρεωμένος κάποιος να την καταλάβει. Η τέχνη είναι φτιαγμένη για να δημιουργεί κυρίως συναισθήματα. Δεν είναι δηλαδή ένας γρίφος τον οποίο καλούμαστε έτσι να λύσουμε. Οπότε δεν έκανα μία ανάλυση του τι έδειξα. Έκανα περισσότερο, παρουσίασα λίγο τη διαδικασία, τη δημιουργική. Τώρα τι θα έκανα ξανά? Η αλήθεια είναι ότι άμα ρωτήσει εμένα και άμα ρωτήσει όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαμε, θα σου λέγαμε ρωτόκριτο και ξερό ψωμί κάθε χρόνο. Αλλά βέβαια αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτό που θα έκανα, ίσως θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να δούλευα περισσότερο την αρχική ιδέα, αυτή με το ψυχάρι. Δηλαδή να μπορούσα να εξελίξω την ιδέα, γιατί η αλήθεια είναι πως, όπως είπα και όλα στην ομιλία νωρίτερα, ότι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να επεκταθώ με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματωθεί καλύτερα μέσα στην παράσταση αυτό. Αυτό θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να έκανα. Και δεν νομίζω ότι έχω κάποιο καινούριο κομμάτι που θα ήθελα να εξερευνήσω, εκτός κι αν ξαναπιάσω να διαβάσω τώρα τον Ερωτόκριτο ή μου πήκε μια καινούρια τρελή ιδέα ο Αντώνης Ανιπιστάκης. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Μίνο. Ο Χάρης. Χάρη. Χάρη, μ' ακούς? Νάσο, ναι. Μ' ακούς? Δεν σε ακούω. Γράφει Χάρης, αλλά είμαστε μαζί. Είμαι ο Μπάμπης. Είμαι ο Μπάμπης, ναι, σε γνώρισα. Είμαι ο Μπάμπης Σαρίδης. Γεια σου. Ξέρεις, δεν είμαι... Δεν μ' ακούς? Δεν σε ακούω καλά. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι δεν είμαι το φιλοφρονήσιο. Πάω κατευθείαν στο Zoom. Δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι το εξής. Υπάρχει μια γενική συζήτηση πάνω σε αυτό το οποίο στην αργό λέμε πείραγμα. Πείραγμα, ναι. πείραγμα πάνω σε κλασικά έργα, πείραγμα πάνω σε διάφορα πράγματα. Τι εννοώ? Εννοώ την παρέμβαση που γίνεται πάνω σε ένα κείμενο, οποιοδήποτε κείμενο, στην περίπτωσή μας στον Ερωτόκριτο, από τη μεριά του σκηνοθέτη, την έκφραση δηλαδή του σκηνοθέτη, δουλεύοντας πάνω στο κείμενο, προβάλλοντας δηλαδή το δικό του εγώ πάνω στο κείμενο. Αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εκτός από τη γενική συζήτηση, που δεν ξέρω ότι αν είναι απόψε ο καιρός για να μας δώσεις κάποια στοιχεία, το πώς γίνεται, γιατί γίνεται, για ποιο λόγο, ποιες δηλαδή εσωτερικές διεργασίες του σκηνοθέτη είναι αυτές
η οποία τον υποβάλλουν να παρέμβει πάνω σε ένα τέτοιο πράγμα. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένα. Οι παρεμβάσεις οι δικές σου, ποιες εσωτερικές σου ανάγκες ικανοποιούσανε, ποιες εξωτερικές ανάγκες και ερεθίσματα ικανοποιούσανε και τελικά, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι πήρα μέρος στην περιοδία και ήμασταν μαζί και επειδή τα δικά μου συμπεράσματα είναι πολύ θετικά, ποια είναι τα κριτήρια αυτά τα οποία θα καθορίσουν και θα ικανοποιήσουν ένα σκηνοθέτη, έναν δημιουργό, γιατί είσαι δημιουργός, ο οποίος παρεμβαίνει πάνω σε ένα έργο για να δει αν τα αποτελέσματά του ήταν θετικά, είναι προσωπικά ή είναι του κοινού, εκεί που απευθύνεται. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Η δεύτερη είναι μία πρόταση. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής. Χάρηκα πολύ γιατί από την αρχή ξεκαθάρισες από πού ξεκίνησες, με ποιους ξεκίνησες και πρόβαλες σωστά και στο σωστό βαθμό όλα αυτά τα παιδιά που δώσαν την ψυχούλα τους και δεν άφησες κανέναν απόξω και το χάρηκα πάρα πολύ. Και θέλω να πω το εξής, ότι κατά την άποψη τη δική μου και το έχω γράψει σε ένα κείμενό μου, στο κλείσιμο του κειμένου, για τη σιτία τα παιδιά σου, το οποίο κρίνω ότι αύριο ή μεθαύριο θα το ξαναδημοσιεύσω, γιατί πιστεύω ότι είναι επίκαιρο, γιατί μεταφέρει την κατάσταση αυτή την οποία ζήσαμε στην περιοδία. Τόσο στο ποτάμι, στον Ηλισσό, όσο και στο θέατρο Βράχων, τόσο και στην Γουμένισσα και προπαντός στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ο σημερινός ακροατής δεν μπορεί να το αισθανθεί. Εγώ θα το ξαναβγάλω το κείμενο μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Και όχι από εγωπάθεια ή για κανένα άλλο λόγο. Για να μπούμε στο κλίμα το τι γινόταν σε αυτή την περιοδία. Άρα δηλαδή η πρότασή μου είναι η εξής. Είναι το κλείσιμο αυτού του κειμένου που προκαλεί το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό αρχοντολόι της ιτίας. Που δεν ξέρω αν αυτή η προσπάθεια που κάνετε είναι κάποιος ανεξάρτητα από το κέντρισμα, αν είναι μία ανταπόκριση ή όχι, και το εκτιμώ αυτό, να σταθεί στο ύψος του πήχη τον οποίο σηκώσαμε όλοι μαζί και εκεί υπάρχει διαβάθμιση και εκεί παίζει το ρόλο το καθοριστικό αυτής της προσπάθειας. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, ότι η άποψή μου είναι ότι αυτή η δουλειά έμεινε μισή και έμεινε μισή γιατί από ό,τι έχω ρωτήσει είναι η πρώτη φορά που από σιτιακούς βγαίνουν ανά την Ελλάδα αντιπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό στο πρόσωπο του Ερωτόκριτου. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Δεν ξέρω ότι άλλη φορά αν βγήκε κάποια ομάδα θεατρική έξω στην Ελλάδα όπως βγήκε πρόπερση τον Ιούνιο. Στο βαθμό που έγινε με τον Ερωτόκριτο δεν έγινε. Αλλά λίγο, άμα θες λίγο να απαντήσω στις γενικές γραμμές. Τελειώνω. Ναι. Άρα δηλαδή θυμάμαι ότι στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής είχαμε την προβληματική με τον παπά Κώστα το αν θα ακολουθήσουμε το δρόμο του μεταξιού ή το δρόμο της Αμερικής κτλ. Εκεί είναι η πρόταση. Μακάρι να μπορεί να γίνει αυτό. Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, Μπάμπη, πίστεψέ με ότι εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα είναι αρνητικός. Οι προϋποθέσεις δημιουργούνται και το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω, ναι. Μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Όμως δεν είναι τώρα η ώρα να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο στα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έκανες. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε στο πείραγμα του έργου. Είναι ένα ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορεί να πειράξει κανείς ένα έργο, το οποίο με απασχολεί πολύ βαθιά. Άμα ρωτήσεις ανθρώπους, θα σου πούνε, κάποιοι θα σου πούνε, πείραξε τα πάντα, μη σε νοιάζει τίποτα. Κάνε αυτό που νιώθεις. Άμα ρωτήσεις άλλους, θα σου πούνε: άμα θες να πειράξεις τα πάντα και να κάνεις το που νιώθεις, γράψεις ένα δικό σου έργο. Ας το πιστεύω, Κορνάρο, στην ησυχία του. Τα καταλαβαίνω και τα δύο σαν απόψεις. Εγώ προσωπικά, κάθε φορά που κάνω κάτι, άμα δεν έχω κάτι να πω εγώ για τον εαυτό μου, για τη ζωή μου, για αυτά τα πράγματα που με βασανίζουν, με απασχολούν ή με ανησυχούν ή ονειρεύομαι, δεν το κάνω καθόλου. Δεν έχει κανένα νόημα. Άμα δεν μπορώ να βρω προσωπική επαφή, προσωπική σχέση με αυτό το οποίο κάνω, δεν έχει κανένα νόημα. Κάθε τι που κάνω είναι αυστηρά προσωπικό, κάθε τι στο οποίο συμμετέχω είναι αυστηρά προσωπικό, είναι ο εαυτός μου, με τον εαυτό μου μπορώ να λειτουργώ, με αυτόν πορεύομαι στη ζωή, με ό,τι και αν είναι αυτό, καλό ή κακό, αυτό είναι και αυτό χρησιμοποιώ σε κάθε τι. Η επιτυχία ή η αποτυχία
σε ένα πρώτο επίπεδο μετριέται και από την ανταπόκριση του κοινού, αλλά και από, από το πόσο πολύ σε γεμίζει και πόσο πολύ πίστη έχεις σε αυτό που κάνεις. Ο Ερωτόκριτος ήταν μια από τις σπάνιες στιγμές όπου η προσωπική, η ατομική πίστη των συντελεστών για εμένα συνυπήρχε μαζί με μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Δεν είναι πάντα έτσι. Συχνά δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο για παραστάσεις που τις νιώθεις εσύ ότι είναι πολύ καλές. Εγώ αυτές θεωρώ επιτυχημένες. Ωστόσο όμως πάντα λαμβάνουμε υπόψη και τους ανθρώπους που έρχονται, που παρατάνε τις δουλειές τους, που πληρώνουν και αντίτιμο εισιτηρίου και πρέπει να τους τιμούμε και να τους προσφέρουμε κάτι που να είναι ειλικρινές και με την ελπίδα ότι θα τους αγγίξει και αυτούς. Αυτά θέλω να πω, Μπάμπη, πάνω κάτω. Τώρα τα υπόλοιπα πραγματικά είναι συγκινητική η πολύ μεγάλη σου αγάπη και ήταν όπως επίσης και η φροντίδα που μου έδειξε όταν είχα αρρωστήσει στη Οικουμένησα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά που έχεις κάνει και εσύ από τη μεριά σου για την παράσταση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σιγά σιγά υπάρχει ακόμα. Ναι. Νάσο, ναι. Νάσο. Ναι. Η γλυκιά σου είμαι. Η γλυκιά μου, τι κάνεις? Είμαι εδώ με τη συμμορία της ασφάλτου. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, εμένα είναι φιλολογική καθαρά η ερώτησή μου για τον νεοπλατωνισμό. Την πρώτη παράσταση την είχα παρακολουθήσει, τη δεύτερη όχι. Στην πρώτη παράσταση μπορώ να εντοπίσω και με την ερμηνεία που έδωσες, την νεοπλατινική απήχηση στον Ερωτόκριτο, μέσω της πεταλούδας και της ψυχής που εωρείται, οπότε όλο αυτό κάπως συμβολίζει και με μεταφέρει στον κόσμο των ιδεών. Ναι. Στη δεύτερη παράσταση, την οποία όμως δεν την έχω παρακολουθήσει, αυτό το κομμάτι, αυτή την απήχηση, τον νεοπλατωνισμό, πώς το μετέφερες ή έφυγε? Το είχα αφαιρέσει πλήρως. Α, έφυγε τελείως. Το είχα αφαιρέσει πλήρως. Τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα τους έκανα κανονικούς ανθρώπους, νέους ανθρώπους, κανένα συμβολισμό. Αφαιρέθηκε κάθε συμβολική διάσταση σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν υπήρχε, δεν φαινόταν καθόλου η απήχηση στη δεύτερη. Όχι, όχι, δεν υπήρχε καθόλου, δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό ήταν τόσο διαφορετική. Ναι. Ήταν, αυτό ακριβώς είπα, ναι, ήταν τόσο διαφορετική η προσέγγιση και η στόχευση. Ούτε μέσω της, δεύτερης μύδιας εντός εισαγωγικών μαύρης, τέλος πάντων. Γιατί της δίνεις καθαρά ανθρώπινη υπόσταση, έτσι. Της Αρετούσας εννοείς. Συγγνώμη, της Αρετούσας, τι είπα? Μύδιας, δεν πειράζει. Συγγνώμη, είχα τη μύδια του Post. Είχα τη μύδια του Post στο μυαλό, που ήταν η καλή και η πιο κακή. Και την είχα στο μυαλό μου και μπερδεύτηκα. Ούτε εκεί, γιατί της δίνεις ανθρώπινη υπόσταση, έτσι. Ναι, δίνω ανθρώπινη υπόσταση, εξάλλου και ακόμα πιο ανθρώπινη από αυτή την εξαγνισμένη μορφή που έχει πλάσει ο Ερωτόκριτος, την Αρετούσα δηλαδή. Ναι, δηλαδή προσέγγισα πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο ρεαλιστικά το κείμενο. Έδωσα στους ήρωες ιστορία, στους χαρακτήρες, τους έδωσα ιστορία. Mm. Ωραία. Ναι, να προχωρήσουμε και σε άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Να σε δω όμως καμιά φορά. Κυρία Πατσιδιώτου. Ναι, καλησπέρα. Πατσιδιώτου Μαρία είμαι, από Βραχάση, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Γεια σας, τι κάνετε? Ανάβλεπες. Καλά, καλά. Μα τι ευχάριστη έκπληξη απόψε να έρθουμε έτσι άλλη μια φορά κοντά. Και πόσο πολύ σας σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, την ομάδα σας, και σκεφτόμουν, λέω, να μην είστε πιο κοντά, να μπω να συμμετέχω σε οποιοδήποτε έτσι θέση, μόνο να είμαι έτσι κοντά με την ομάδα σας. Τι να πω. Και η καραντίνα τώρα μας έχει βάλει και εμάς εδώ στο γύψο σε διάφορα πράγματα που σχεδιάζαμε και κάναμε. Θα δούμε. Πιο πολύ θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου, τον μπράβο. Εγώ ήμουν τόσο τυχερή που είδα και τις δύο παραστάσεις, την πρώτη στη Νεάπολη και τη δεύτερη στο Βραχάση. Εγώ το κατάλαβα το ψυχάρι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμιά. Το σκέφτομαι πραγματικά πολλές φορές μόνη μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμιά παράσταση και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ, ήταν καταπληκτικές. Μπορώ να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, και έχω δει αρκετές, πιστεύω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα έχουμε έρθει κοντά με τον Βραχάς και την Νεάπολη. Τι? Με τον Βραχάς και την Νεάπολη, λέω, έχουμε έρθει κοντά, οπότε δεν είμαστε μακριά. Ναι, ναι. Κάτσε να πω. Και αυτό το άλλο που σκεφτόμουν αυτές τις μέρες είναι, είχα προτείνει σε φίλους και στην Αθήνα να το δουν. Εντάξει, κάποιοι δεν ήρθαν. Και στις Αρχάνες, και σκέφτομαι αυτούς που δεν την είδαν. Λέω, Θεέ μου, τι έχουν χάσει πραγματικά, γιατί μου δίνει έτσι μια θετική ενέργεια, μια σκέψη, ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά αυτή η παράσταση. Δηλαδή, είχε φοβερή δύναμη και μεγάλη ενέργεια. Πιστεύω το καταλαβαίνετε κι εσείς, και από ό,τι άκουσα και πριν. Και σαν ομάδα που ταξιδέψατε, αλλά και εμείς σαν θεατές, αυτό που λάβαμε. Ήταν δηλαδή ένα τεράστιο εγχείρημα που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το κάνατε πολύ καλά σαν επαγγελματίες και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, τι να πω. Αυτά. Εντάξει, είχα σκεφτεί και κάτι άλλο, αλλά δεν θέλω. Πάντα εκφράζομαι έτσι και πολύ αυθόρμητα, ειδικά και εκείνη τη μέρα που σας είχα παρακολουθήσει την παράσταση στη Νεάπολη. Έλεγα, σε ευχαριστώ Θεέ μου που αυτή τη στιγμή δεν είμαι πουθενά αλλού και είμαι εδώ. Δηλαδή σε κάποια δουλειά, σε κάποιο ξενοδοχείο, κάπου να δουλεύω και βρίσκομαι εδώ. Και ο πρώτος άνθρωπος έτσι που έτρεξε και αγκάλιασε και είπα τα πρώτα συγχαρητήρια ήταν η Νένα, η ηθοποιός που έκανε την Νένα, και είμαι και γι' αυτό ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί νομίζω δεν είναι, δεν είναι πια μαζί μας. Ναι. Γι' αυτό πρέπει και να ζούμε και να εκφράζουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να ζούμε κάθε στιγμή και να εκφράζουμε την ενέργειά μας, τη θετική μας σκέψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Θα κλείσει τώρα εσύ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί πραγματικά όταν... Δεν έχω κάποια ερώτηση, μόνο μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ. Περιμένουμε την επόμενή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ συνειδητική. Πολύ συνειδητικά όλα αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ και εμείς με την Νεάπολη. Τώρα έχουμε αναπτύξει δεσμούς και εσείς να έρθετε από εδώ κάποια στιγμή όποτε μπορείτε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ερώτηση που έχουμε ακόμη. Ναι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια με έμπνευση. Πολλά χαιρετίσματα και φιλιά σε όλη την ομάδα. Ειλικρινά, σε κάθε έναν ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Βέρα. Ναι. Ναι, με ακούς. Να σου πω. Λοιπόν, καταρχήν, πω ότι είμαι δύο χρόνια πίσω, δύο. Πολύ συγκινητικό όλο αυτό, πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Να πω και εγώ με τη σειρά μου, δεν έχω φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, να σου κάνω καμία ερώτηση. Η μοναδική ερώτηση που την κρατούσα για το τέλος είναι αν θα το ξανακάνουμε. Αλλά αυτό θα μου απαντήσει κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα που είσαι οικογένεια και που είσαι κοντά μας. Και που μέσα από όλο αυτό ζήσαμε μια εμπειρία ζωής. Όμως, σαν παραγωγή, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σιτιακούς, που εκείνη ήταν η αιτία που μας βοήθησε και βγάλαμε τον ερωτόκριτό μας και πιο έξω από την πόλη μας. Αν δεν ήταν εκείνοι να στηρίξουν την παράσταση, φυσικά δεν θα το είχαμε καταφέρει. Τι να θυμηθώ, ότι τη συγκίνηση κάθε πρόβας, αυτός ο ερωτόκριτος, αυτός ο Βυζέντιος Κορνάρος είναι για μας πολλά πράγματα, για μας σιτιακούς ειδικά. Νομίζω ζήσαμε υπέροχες στιγμές, δύο υπέροχα χρόνια και πραγματικά θα ήθελα πολύ να το ξανακάνουμε. Ποιος δεν θα ήθελε, ρε Βέρα. Εξάλλου, εσύ έχεις τις μοναδικές αυτές ιδιότητες και ικανότητες να πραγματοποιήσεις ό,τι βάζεις στο μυαλό σου, οπότε άντε. Οπότε να δώσουμε μια υπόσχεση, τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Ναι, ας δώσουμε μια υπόσχεση, θα το προσπαθήσουμε. Αλλά δεν σήμερα θέλω να σου πω να στείλω τους χαιρετισμούς. Ναι. Από τον Πάτερ, από την Οικουμένησα, τους χαιρετισμούς, γιατί είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Α, ωραία. Χαιρετίσματα πολλά. Πολλά χαιρετίσματα στον Πάτερ. Ναι, χαιρετισμούς πλούς και μας περιμένει. Φιλιά. Ναι, φιλιά. Γεια χαρά. Φιλιά.
Ωραία. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Κλείνει και η σύνδεσή μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή τη συνάντηση σήμερα, όπως είδατε. Ήταν μια μικρή ομιλία που έγινε συνάντηση διαδικτυακή. Και ευχόμαστε σύντομα να σας δούμε με στην επόμενη εκδήλωση της Στέιση Πιτσέντος Κορνάρος, που αν δεν κάνω λάθος θα είναι σε 2 εβδομάδες. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα μάθετε στη συνέχεια, στις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή νύχτα.